σε εκθέσεις, συμπόσια και συνέδρια χαρακτηρίες σε όλη την Ελλάδα. Έχει κυκλωθεί για το έργο σε τοπικές και διεθνείς διοργανώσεις και έχει προσφέρει σημαντικό εκπαιδευτικό έργο μέχρι τη ΣΟΒΕ, μια ομάδα που ξεκίνησε από την 5η Δημοτική. Δεν μπορεί κανείς να περιγράψει με λόγια αυτά τα οποία βλέπει, αυτά τα οποία ακούει και γενικά το τι, πόσο έκπληκτος μένει με αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει. Εκείνο και το οποίο ήθελα να πω είναι ότι συγχαρητήρια στα παιδιά για τη συμβουλή αυτή, για πρώτη φορά νομίζω ότι τέτοιο παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη και έχω την εντύπωση ότι αξίζει να εκτεθεί στο Δημαρχείο σαν μόνιμη πλέον έκθεση. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Πραγματικά δεν έχω λόγια να εκφραστώ. Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι. Ήταν μια τιμητική έκθεση που περιμένει τον Ιφθύνη της Λευκάδας. Είναι αξιόλογη και γνωστή η έκθεση αυτή παγκοσμίως. Έγινε εδώ πέρα σε αυτό το χώρο, ήταν μια εκπληκτική παρουσία που βέβαια το τρίμα το ίδιο πάλι. Η ίδια ομάδα και το στήσιμο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς θα μπορέσει να δείξει τα έργα του, για να το υποστηρίξει. Αλλά βλέπω τώρα ότι το κείμενο είναι καλύτερο. Δηλαδή, και τώρα είναι χρήσιμα από τότε η κυρία Τεράη Φούκα να κάνουμε και εμείς μια, να κάνει το κείμενο μια αντίστοιχη έκθεση που ήταν ειλικρινά άγνωστος. Γιατί αυτό που έβλεπε στα στόχα, αυτά που βλέπετε τα έργα, και όποιοι θα ασχολείστε με την αρχική και δείτε τη λεπτομέρεια, βγαίνοντας και συγκρίνοντας τα χρυσινά τα έργα της Λευκάδας, θα δείτε εγώ τουλάχιστον θα δείτε κάποιος είναι καλύτερα. Δηλαδή, βλέπω ότι έχουν περισσότερη δουλειά, γιατί έχουν, το θέμα τους είναι πολύ πιο πολύπλοκο και έχει πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια.